Είμαστε μαζί σα στο δίκαιο αγώνα σα για το μεροκάμα για την επιβίωση. Τα προβλήματά μα είναι αλληλένδετα. Εμεί, οι μικροί επαγγελματίε, βιώνουμε πτώχευση και απαξίωση από τι κυβερνήσεις που πέρασαν. <coughs> την οικονομική κρίση, πολλοί από εμά, του απασχολούμενου και του εμπόρου, χάσαμε τι δουλειέ μα, μένοντα άνεργοι. Όσοι αντέξαμε, είμαστε ανασφάλιστοι χρεωμένη στι τράπεζε, στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση να μα αποτελειώσει με το νομοσχέδιο τη φορεοξότουση που μα επιβάλλει. Εμεί οι μικροί επαγγελματίε, αυτοαπασχολούμενοι, από το καλοκαίρι και μετά γινόμαστε μάρτυρε ενό συντονισμένου σχεδίου τη κυβέρνηση, όπου μαζί με τα διάφορα παπαγαλάκια τη προσπαθεί να μα στήσει ακόμη μια φορά στον τοίχο. Με τον πιο άθλιο τρόπο, Αυτών του κοινωνικού αυτοματισμού προσπαθεί να παρουσιάσει στου εργαζόμενου και τα υπόλοιπα αλλακά στρώματα το κρέα για ψάρι, αποκαλώντα μα κλέφτε και φοροφυγάδε, υπονοώντα ότι ευθυνόμαστε εμεί για την άσχημη οικονομική κατάσταση του λαού. Στον οποίο τώρα υπόσχεται ότι θα επιστρέψουν τα χρήματα που θα αρπάξει από του αυτοαποσχολούμενου και τα μικρά μαγαζιά τη γειτονιά. Εφόσον τόσο ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη, Α μα απαντήσει ο κύριο Μητσοτάκη. Ποιοι έχουν 57 συνταγματικά κατοχυρωμένε φοροπαλλαγέ. Εμεί οι εφοπλιστέ. Ποιοι φορολογούνται το πρώτο ευρώ. Και ποιοι φορολογούνται θεωρητικά, Εμεί οι εφοπλιστέ. Ποιοι χρωστάνε στα ταμεία του κράτου με βάση τα στοιχεία τη ΑΕΔ το 78,2 του συνολικού χρέου. Τα οποία χρέη μάλιστα η ΑΕΔ τα θεωρεί ανεπίδεκτα ίσπραξη. Εμεί οι μεγάλοι όμιλοι. Και τέλο, όλε οι κυβερνήσει που πέρασαν, α μα απαντήσουν αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε ακόμα του διάφορου προσωρινού φόρου. Γιατί δεν επανέρχεται το φορολόγητο όριο στι 12.000 ευρώ όπω ήταν πριν την, κρίση. Γιατί πληρώνουμε ακόμα ανεργη... ένφια. Φίλοι εργαζόμενοι στη Λάρκο, συμπαραστακόμαστε μαζί σα όλοι οι μικροί επαγγελματίε τη Λοκρίδα και στηρίζουμε τον αγώνα σα για να λειτουργήσει ξανά το εργοστάσιο. Να ανάψουν πάλι τα καμίνια τη Λάρκο να μην κλείσουν τα σχολιά, να γεμίσουν από παιδιά εργαζομένων, να μην μαραζώσει η περιοχή μα. Έχουμε το δίκιο μαζί μα ενάντια στη στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων για, τον, για τον οικονομικό μα τρεκαλισμό, για χάρη των κερδών των μεγάλων ομήλων. Δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί, ούτε είναι θέμα ερμηνεία των γεγονότων. Μπορούμε να αντιδράσουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο αγώνα δεν τελειώνει σε μια μέρα, Οργανώνουμε τον αγώνα μα για να έχει συνέχεια κλιμάκωση και νικηφόρα προοπτική. Είναι ώρα μάχη να υπερπιστούμε τη ζωή μα και το μέλλον μα. Για μα, για τι οικογένειέ μα, για τα παιδιά μα. Θα είμαστε εδώ παρόντες, θα μα βρίσκουν παντού μπροστά του. Θα νικήσουμε. Είμαστε το δίκιο, είμαστε το μέλλον. Καλού αγώνε.